Κυρία Κίκυρη, καλή σας ημέρα. Ο πελάτης σας δηλώνει αθώος ασφαλώς. Μένει να το αποδείξει κιόλας, έτσι. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από μία απλή ανάγνωση της δικογραφίας. Mm-hmm. Γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Η καταγγελία περιέχει αντιφάσεις. Αλλά αυτό που μπορώ να πω σε αυτή τη φάση, γιατί όπως καλά γνωρίζετε, είναι μυστική η ανάκριση και προστατεύονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα απολύτως, στοιχείο που να καταδεικνύει την ενοχή του. Αντιθέτως, αποδεικνύεται η αθωότητά του. Αυτό βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι έρχεται σε εντελώς, υπάρχει εντελώς αντίθετη άποψη της 17χρονης που την εκπροσωπεί ο κύριος Κούγιας και έβγαλε χθες και ανακοίνωση. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί λοιπόν μια 17χρονη να καταγγείλει έναν γνωστό ποδοσφαιριστή για ομαδικό βιασμό, εάν δεν έχει συμβεί κάτι? Εγώ δεν θα έρθω σε... δεν μπορώ να κάνω σενάρια. Ο ίδιος ο εντολέας μου απάντησε στους δημοσιογράφους για το λόγο τον οποίο ο ίδιος εικάζει. Εμείς ως συνήγοροι υπεράσπισης μελετάμε τα στοιχεία, ακολουθούμε τα στοιχεία και πραγματικά σας μιλώ εντίμως και με το χέρι στην καρδιά, δεν θα αναλάμβανα μια υπόθεση ομαδικού βιασμού, ούτε καν απλού βιασμού, εάν είμαι κιόλας και στη θέση αυτή που βρίσκομαι του συνηγόρου υπεράσπισης και ως γυναίκα, εάν δεν ήμουν πεπισμένη για την αθωότητα του εντολέα μου, η οποία δεν προκύπτει μόνο από τα λεγόμενά του, αλλά και από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας. Πάντως δεν ανέβαινε ότι ήταν στο διαμέρισμά του η κοπέλα, έτσι. Θέλω να πω ότι απλώς λέει ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, έτσι δεν είναι? Ήτανε μία παρέα μαζί, όπως έχει δείξει και το ρεπορτάζ σας, για πάρα πολλές ώρες μαζί. Και κινήθηκαν και σε χώρους έξω, σε χώρους διασκέδασης κλπ. Σας λέω, επειδή δεν επιτρέπεται να εμφανίσουμε άλλα στοιχεία της δικογραφίας, όπως ξέρετε, τα ίδια τα στοιχεία και ειδικά η ιατροδικαστική έκθεση αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε ίχνος κακοποίησης της εγκαλούσης.